Φίλοι του GameWorldGR, καλησπέρα. Σήμερα θα σα παρουσιάσουμε το Torrid Gamepad τη Speedlink, το οποίο ακολουθεί το μοτίβο σχεδιασμού των χειριστήριων Xbox και είναι συμβατό με PC και PlayStation 3. Το Torrid συνδέεται ασύρματα στη συσκευή σα μέσω USB receiver, ενώ διαθέτει ένα USB to mini USB καλώδιο για τη φόρτιση. Ανοίγοντα τη συσκευασία, διακρίνουμε το Gamepad, το USB wireless receiver και το καλώδιο USB to mini USB. Υπάρχει επίση ένα λιτό ασπρόμαυρο manual. Τεστέραμε το χειριστήριο σε διάφορα games και είδαμε ότι από πλευρά χειρισμού αφήνει θετικέ εντυπώσει για έναν μέσο gamer με σωστή ανταπόκριση στα controls, χωρί ωστόσο να εντυπωσιάζει από κατασκευαστική πλευρά. Η αναλογική μοχλή είναι περισσότερο flat από όσο θα έπρεπε. Το D-pad που βρίσκεται στα αριστερά, όπω άλλωστε και στα χειριστήρια Xbox, είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το Torrid. Τα τέσσερα face buttons στα δεξιά έχουν καλή ανταπόκριση, χωρί η ποιότητά του να εντυπωσιάζει. Οι χειρολαβές είναι φτιαγμένες από καουτσούκ, κάτι που σημαίνει ότι το gamepad προσφέρεται για πολλές ώρες gameplay, με τα χέρια σας να μην υδρώνουν τόσο εύκολα. Με μία πλήρη φόρτιση, το χειριστήριο αντέχει έως και 10 ώρες, ενώ η επιτρεπόμενη απόσταση από τη συσκευή φτάνει έως και τα 8 μέτρα. Το Torrent διαθέτει επίσης ενσωματωμένο Force Vibration. Στο μέσο του συναντάμε ένα Turbo Button που σας δίνει τη δυνατότητα να πυροβολείτε πιο γρήγορα με το αντίστοιχο Face Button αν παίζετε κάποιο FPS. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι χειρολαβέ διαθέτουν καουτσούκ ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν θα υδρώνει τόσο πολύ το χέρι σας σε σύγκριση με άλλα gamepad. Στο πίσω μέρο του Torrid διακρίνονται καταρχήν τα shoulder buttons, των οποίων η ποιότητα δεν με ενθουσίασε, αλλά και τα trigger buttons που βρίσκονται σε λίγο καλύτερη μοίρα. Το Speedlink Torrid Gamepad ζυγίζει 249 γραμμάρια, έχει 19,5 εκατοστά μήκο και αποτελεί μια low budget λύση για PC και PS3 gamers. Ο χειρισμό του θα σα βολέψει, η ποιότητα του D-Pad είναι ανώτερη από αυτή ενό Xbox 360 controller και το καουτσούκ στις χειρολαβές αποτελεί ένα ακόμη plus με κόστος μόλις 30 ευρώ. Ωστόσο, η κατασκευαστική του ποιότητα στα buttons πιθανόν να ξενήσει τους hardcore gamers. Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Για αγορές περιφερειακών τα λέμε όπως πάντα στο forum του Gamer.gr Πήγαινε να δώσει Και το τρίτο, εντάξει. Έχω κάνει πάρτι πλέον. Mm, αυτό το χτίριο κάτι μου θυμίζει. Στο Game World λοιπόν 1η Αυγούστου 2005 είναι η επίσημη λειτουργία του site, το οποίο υπήρχε ήδη επί δύο μήνες.